Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Πες μου, αυτό που βλέπουμε εδώ, πώς ξεκίνησε? Αυτό ξεκίνησε σαν μια ιδέα από την κατηγορία των επαναρχών να είχα καταλάβει ότι κάτι έλειπε σαν σχεδιασμός και σαν οντότητα. Και έτσι μπήκα στον πειρασμό να αρχίζω να το σχεδιάζω στην αρχή. Περνώντας τα χρόνια, πίστευα ότι θα εμφανιστεί από κάποια προηγμένα κράτη που είχαν τεχνογνωσία και που είχαν τα κατάλληλα υλικά. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο δεν εμφανιζόταν στην αγορά. Οπότε αποφάσισα να το επιχειρήσω μόνος μου και αν μπορώ να τα καταφέρω. Εσύ είσαι από εδώ, Έλληνας? Είμαι Έλληνας, είμαι από τη Φλόρινα. Α, εκεί το έφτιαξες? Το έφτιαξα στη Φλόρινα, ναι. Τι υλικά χρησιμοποίησες? Τα υλικά που χρησιμοποίησα, γιατί είναι το δεύτερο, είναι τα κατάλληλα υλικά, είναι αεροπορικό αλουμίνιο. Το δεύτερο τι εννοείσαι, το πρώτο το έφτιαξε, το πουλησες? Όχι, το πρώτο που έφτιαξα ήταν ξύλινο. Ξύλινο? Ναι. Μπράβο. Πες μου κάτι, υπήρξε ανταπόκριση στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα, για αυτή την κίνηση που έκανες? Από τις αρχές όχι. Από τον υπόλοιπο κόσμο, ναι, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Όταν λες από τις αρχές, εννοείς προφανώς την ΗΠΑ. Εννοώ από τις αρχές που είναι εντεταλμένες για να μπορούν να πιστοποιήσουν αυτό το. Δεν το πιστοποιήσανε? Δυστυχώς όχι. Και τι έκανες? Αποτάθηκα στην Ιταλία. Και σου δώσαν Ιταλία? Ναι, μου δώσαν Ιταλία. Υπήρξε και άλλο ενδιαφέρον από τη μεριά των Ιταλών? Η Ιταλία γενικά είναι η πιο προηγμένη χώρα στην κατηγορία των υπερελαφρών. Και να πω την αλήθεια, δεν περίμενα να ανταποκριθούν στο αίτημά μου. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι οργανωμένοι, ναι, τυποποιημένοι στις διαδικασίες, αυτό το κάνανε γρήγορα και σχετικά εύκολα. Σου δώσανε δηλαδή και αριθμό, έχεις αριθμό νεολογίου ιταλικό? Έχω αριθμό νεολογίου, αλλά ιταλικό. Ναι. Πετάς τακτικά? Πετάω τακτικά, γιατί είμαι και εκπαιδευτής και εκπαιδεύω μαθητές στα υπερελαφρά. Στην περιοχή κοντά που ζεις, εκεί στη Φλόρινα? Στη Φλόρινα, ναι. Στην Αυλέσχη Φλόρινα συγκεκριμένα. Αυτό το πράγμα πόσο καιρό σου πήρε να το φτιάξεις, Γιώργο? Για να το σχεδιάσω μου πήρε αρκετά χρόνια. Για να το φτιάξω γύρω στα 5 χρόνια. Η σχεδία ήταν το δύσκολο, ε? Η σχεδία ήταν δύσκολο, ναι. Από ό,τι βλέπω είναι περκινωμένο όλο. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα πλαστικά, υπάρχουν τα μεταλλικά και υπάρχουν οι μικρές κατασκευές. Αυτό είναι μεταλλικό και τα μεταλλικά είναι με περκίνια. Κινητήρα, τι κινητήρα έχεις? Έχει ένα κινητήρα Rotax 45 υπών. Ναι. Α, είναι ο δίχρονος αεροψυχτός. Ο 403, κάπως έτσι λέγεται. 503 λέγεται, μπορεί να πάρει και μεγαλύτερο κινητήρα. Με τα καύσιμα τι κάνεις? Τα καύσιμα... Τι αυτονομία έχεις δηλαδή? Τώρα με τις δεξαμενές που έχω στα φτερά έχω αυτονομία γύρω στις 5 ώρες. 5 ώρες? Ναι. Ταχύτητά σου είναι στην πτήση? Η ταχύτητα μου είναι, η ταχύτητα πλεύσης πλέον είναι 130, αλλά μπορεί 150 να είναι. Απλά είναι 130, γιατί τα trim, δηλαδή ναι, κάποιες μικρές επιφάνειες ελέγχου, είναι μόνιμες και δεν είναι μετακινούμενες, οπότε σε περίπτωση κάποιας αστοχίας να μπορεί το αεροπλάνο να προσγειωθεί με ασφάλεια. Και έτσι η ταχύτητά του είναι κάπως πιο μικρή. Μπράβο, σου εύχομαι, τι να πω, ξέρω εγώ. Πλέον είμαστε, τι να πλέον είμαστε μαγαζί και σαν μαγαζί ευχόμαστε να το δούμε να πετάει σε ξένους ουρανούς. Έχεις πουλήσει κανένα? Προς το παρόν όχι, αλλά προσπαθώ και υπάρχει νομίζω διάφορο. Ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τι κόστος έχει αυτό? Το κόστος είναι γύρω στα 16,5 χιλιάρικα. Πλάκα κάνεις? Όχι, τόσο είναι. Μαζί με τη μηχανή? Όχι, σαν kit, σαν kit. Α, μάλιστα, ενδιαφέρον. Να σε καλά, καλή επιτυχία και καλές πωλήσεις. Ευχαριστώ.